centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Μητρόπουλε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, αγαπητέ Χρήστο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή. Καλημερίζω την πανέμορφη πόλη σας και συμπαρίσταμε και εύχομαι χωρίς κρούσματα και χωρίς θύματα άλλο. Είναι χτυπημένη πολύ Καστοριά και δεν ξέρω... Το παρακολουθώ, ναι. Όμορφη Καστοριά λίγο μας στενοχώρησε διότι το παρακολουθούμε και έχετε κάποια ένταση. Είναι η περιοχή με τα περισσότερα σε σχέση με τον πληθυσμό κρούσματα... Και όχι μόνο κρούσματα, δυστυχώς και θανάτους. 18 συνολικά οι θάνατοι στους νομούς Καστοριάς και Κοζάνης. Παρ' όλα αυτά είμαστε... Μας έχει στενοχωρήσει πολύ, μας έχει στενοχωρήσει. Έχω φίλους, επικοινωνώ, σας ευχαριστώ πολύ και κουράγιο. Κύριε Μητρόπουλε, όμως είναι η ζωή με κάποιους τρόπους συνεχίζεται. Και αλίμονο αν δεν συνεχιζόταν. Και σιγά σιγά ελπίζουμε όλοι να βρούμε τα πατήματά μας και το ρυθμό μας, την κανονικότητά μας. Αυτό είναι που μας λείπει περισσότερο τώρα που... Και οι αντοχές, ξέρετε, πολλές φορές δεν είναι απεριόριστες. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι. Ευχόμαστε να τελειώσει αυτό το δράμα με την υγειονομική κρίση. Κύριε Μητρόπουλε, είμαστε λοιπόν εδώ, μπήκαμε στη μεγάλη εβδομάδα και πάρα πολλοί κόσμος, επειδή λίγο έχει μπερδευτεί με ημερομηνίες, πότε θα πάρει επιδόματα, πότε θα πάρει τα 800, πότε θα πάρουν οι εργαζόμενοι, πότε θα πάρουν οι επιχειρήσεις, τι γίνεται με τα ενίκια, τι γίνεται και με άλλα πράγματα. Θέλαμε λοιπόν σήμερα, λέμε, θα πάρουμε τον κύριο Μητρόπουλο, να τα πούμε απλά όπως κάθε φορά, να τα βάλουμε σε μια τάξη για να πούμε τι να περιμένει ο κόσμος αυτή την μεγάλη εβδομάδα, περιμένοντας αυτό το ιδιαίτερο Πάσχα. Τη μεγάλη εβδομάδα 1 εκατομμύριο περίπου κόσμο, ναι, εργαζόμενοι στο ιδιωτικό τομέα αλλά και στον ευρύτερο, όπου εκεί έκλεισαν οι επιχειρήσεις ή στις επιχειρήσεις με τους λεγόμενους ΚΑΔ, θα πάρουν το 800, ναι, μεταξύ Μεγάλης Τετάρτης και Μεγάλης Παρασκευής, 1 εκατομμύριο περίπου κόσμου που έχει ολοκληρωθεί διαδικασία, δηλαδή τους έχουν δηλώσει οι εργοδότες, ναι, και έχουν δηλώσει και οι ίδιοι. Άρα έτσι λοιπόν εκεί, σε αυτό το διάστημα, κύριε Μητρόπουλε, από Μεγάλη Τετάρτη μέχρι Μεγάλη Παρασκευή θα προπληρωθούν το 800 και οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι. Αυτή είναι βεβαίως θα πούμε για τις επιχειρήσεις και επιχειρήσεις, αλλά για τους εργαζόμενους λοιπόν το 800 θα χορηγηθεί από Μεγάλη Τετάρτη έως Μεγάλη Παρασκευή, όπου έχει ολοκληρωθεί διαδικασία, δηλαδή κύριε Νατσούλη, και οι εργοδότες τους δήλωσαν και οι ίδιοι δηλωθήκαν στη σχετική πλατφόρμα. Άρα λοιπόν ξεκαθαρίζουμε ότι η μεγάλη εβδομάδα για αυτούς θα φέρει το 800. Δεύτερο, τη μεγάλη Τετάρτη, 15 του μηνός, οι εργοδότες που δεν υπάγονται στις δύο κατηγορίες, είτε ούτε έχουν κλείσει, ούτε είναι στους ΚΑΔ, υποχρεούνται εναντί τιμωρίας και κυρώσεων να καταβάλουν το δώρο του Πάσχα. Το δώρο που είναι μισός-μισός ή για όσους αμείβονται με μεροκάματο, 13 μεροκάματα. Μάλιστα. Δώρο. Άρα λοιπόν τελειώνουμε και αυτό. Τώρα, και από τις άλλες επιχειρήσεις, κύριε Νατσούκη, που έκλεισαν ή είναι στους ΚΑΔ, όσες μπορούν και θέλουν, μπορούν να δώσουν το δώρο. Μόνο που αυτές οι επιχειρήσεις των δύο μεγάλων κατηγοριών, κύριε Νατούρη, μπορούν να πάνε την υποχρέωσή τους αυτή μέχρι 30 Ιουνίου, σύμφωνα με τον νόμο που συζητάμε. Νομίζω ότι ας κάνουν ένα κουράγιο και στο δώσουν Μεγάλη Τετάρτη. Το δίνει ο νόμος αυτό το περιθώριο. Καλύτερα να δοθεί τώρα, νομίζω. Άρα οι δύο μεγάλες κατηγορίες που τη μεγάλη εβδομάδα θα τους φέρει βέβαια χρήμα είναι το δώρο, όπως είπαμε, και 1 εκατομμύριο μπορεί να εγγύξει ο κόσμος των εργαζομένων. Μάλιστα. Που θα φέρει αυτά τα πράγματα. Τώρα, από σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα, γιατί με πήραν και δύο επιχειρηματίες από τον όμορφο νομό σας, αρχίζει η πλατφόρμα για όποιους επιχειρηματίες, είτε δουλεύουν με ατομικές επιχειρήσεις, είτε με ομόρυθμοι, ετερόρυθμοι, ΕΠΕ, όχι όμως ανώνυμη εταιρεία, και έχουν μέχρι 5 εργαζομένους, αυτοί από σήμερα και μέχρι τις 21 οφείλουν να δηλώσουν ότι θα πάρουν το 800, αυτοί και οι 5 εργαζόμενοι, λέω 5 διότι μέχρι 5 λέει ο νόμος, εμείς πιέζουμε να επεκταθεί. Τι σημαίνει 5 και όχι 6, κύριε Νατσούλη, αγαπητέ Χρήστο, τι σημαίνει? Κάποιοι έχουν 6 και 7 εργαζόμενους. Μάλιστα. Γιατί αυτοί να αποκλείονται, όπως κάνουμε μάχη εμείς στην ΕΝΙΠΕΚ,
ένας που είναι ομόρυθμος εταίρος και έχει άλλον έναν εταίρο. Γιατί να παίρνει ένα οκτακοντάρικο και να μην παίρνουν εκεί δύο εταίροι. Ναι. Σε, σε ένα μαγαζί που είναι ομόρυθμη εταιρεία ή ΕΠΕ, αντιλαμβάνεστε. Άρα λοιπόν είναι κάποιες αδικίες, όπως για το εργόσιμο, κύριε Νατσούλη. Που γιατί δεν παίρνουν. Βέβαια. Κάποιοι που δουλεύουν με εργόσιμο, γιατί να μην το παίρνουν. Δεν είναι και αυτοί, βέβαια. Ή μακροχρόνια άνεργοι, που δεν έχουν δει ποτέ ένα επίδομα. Εγώ πιστεύω ότι και οι μακροχρόνια άνεργοι και το εργόσιμο, μετά από πίεση, το είπα και εγώ στην τηλεόραση, το λέω καθημερινά, πρέπει να επεκταθεί και στους μακροχρόνια, ακόμη και στους χαμηλοσυνταξίους που χάθηκε το ΕΚΑΣ. Για τους μακροχρόνια που είναι... Οι μακροχρόνια όμως είναι η συντριπτική πλειοψηφία των ανέργων και γραμμένη στον ΟΑΕΔ. Είναι και η πιο αδικημένη κοινωνική κατηγορία, να το λέμε δυνατά. Εμείς οι επιστήμονες, εσείς είναι αδικημένοι. Θα ανοίξουν κάποια προγράμματα όμως, ακούσαμε, κοινοφελούς εργασίας ή κάτι τέτοιο μες το Μάιο. Θα ανοίξουν κάποια προγράμματα με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, για 8 μήνα, 10 μήνα. Στην ουσία εδώ ναι, προγράμματα για να μειωθούν τα ποσοστά ανεργίας και να αντιθασευτεί αυτό το πράγμα της ανεργίας. Από αυτή την έννοια που λέω ότι δεν πρέπει να μείνει επαγγελματίας άνεργος ή αυτός με εργόσιμο που να μην πάρουν το 800 την ενίσχυση, αυτή τη μικρή ενίσχυση του κράτους. Τώρα, μας στέλνουν κάποιες ερωτήσεις ακόμα εδώ, βλέπω στο Messenger, ειδικά επιχειρήσεις. Και οι κλειστές και οι πληττόμενες, τους ΚΑΔ. Αυτοί από σήμερα πρέπει να κάνουν, έχουν δηλώσει, μας λένε εδώ, διαβάζω, τους εργαζομένους τους. Άλλο αυτό. Λέμε ότι έχουν δηλώσει. Ναι. Αυτοί δεν πρέπει να κάνουν τίποτα άλλο πέρα από το να ενημερώσουν τους εργαζόμενους τους ότι το έχουν πράξει. Ωραία. Αν οι ίδιοι ενδιαφέρονται. Ναι, οι ίδιοι, αν το έχουν κάνει, πότε θα εισπράξουν, αυτό ρωτάνε. Αν αυτοί θα εισπράξουν από 25 έως 27. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάτι άλλο. Ούτε αυτό που είπαμε τώρα από σήμερα. Τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Αν το έχουν δηλώσει, τίποτα απολύτως. Αν έχουν δηλώσει. Ωραία. Ωραία. Άρα λοιπόν, έχουμε κάποιες κατηγορίες. Τώρα, η δεύτερη κατηγορία που θα πάρει χρήματα αμέσως μετά το Πάσχα, την περίοδο 25 με 27, είναι η κατηγορία των πληττωμένων επιχειρήσεων. Αυτών που δήλωσαν αργότερα τους εργαζόμενους που πάνε σε αναστολή. Αυτοί θα πάρουν το 800 25, 26 και 27 Απριλίου. Τότε η κυβέρνηση θα δώσει και τις συντάξεις μονά ζυγά. Μονά ζυγά οι συντάξεις, ο κύριος Υπουργός. Εγώ τον παρεκάλεσα και ζωντανά στον αέρα να δώσει στους συνταξιούχους, αν μπορεί και αν έχουν χρήματα, εντός της μεγάλης εβδομάδας και των συνταξιούχων τη σύνταξη. Αυτή είναι και η δική μας παράκριση της Ένωσής μας, της ΕΝΙΠΕΚ. Αν μπορούσαν να πάρουν οι συνταξιούχοι μέσα στη μεγάλη εβδομάδα τα χρήματα. Μεγάλο θέμα, γιατί έχουν πληγεί οι οικογένειές τους, συντηρούν άνεργα παιδιά. Καταλαβαίνετε ότι είναι σημαντικό, οι αν υπάρχουν χρήματα, τα χρήματα, να δοθούν εντός της μεγάλης εβδομάδας. Έχει ακουστεί επίσης και θέλουν ήδη διαφρύνσεις γι' αυτό, ότι πρώτα θα πάρουν οι εργαζόμενοι των κλειστών επιχειρήσεων και μετά θα πάρουν οι εργαζόμενοι των πληττόμενων επιχειρήσεων. Να κάνουμε αυτό λίγο το αυτό λέει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αλλά επειδή ήδη έχουν δηλωθεί από τις δύο κατηγορίες, όσοι, ο κανόνας είναι και αυτό μέσα από την εκπομπή σας, όσοι και από τις δύο κατηγορίες επιχειρήσεων έχουν δηλωθεί μέχρι και χθες, διότι υπήρχε η περίοδος των διορθώσεων 11, 12, 13 μέχρι και σήμερα, αυτοί θα πάρουν τα χρήματα το αργότερο μέχρι Μεγάλη Παρασκευή, είτε είναι στην πρώτη κατηγορία επιχειρήσεων είτε στην άλλη. Μάλιστα. Ερώτημα επίσης από επιχείρηση. Όταν δηλώσαμε, λέει, τους εργαζόμενους, δεν μας είχε ζητηθεί λογαριασμός της επιχείρησης για να μας βάλουν το 800 στην επιχείρηση. Χρειάζεται να κάνουμε γιατί κάτι. Γιατί είναι άλλη διαδικασία, πείτε στον κύριο, είναι άλλη διαδικασία. Άλλη διαδικασία που μπαίνει για να δηλώσει τον εργαζόμενό του σε αναστολή και άλλη διαδικασία που μπαίνει ο ίδιος για να εισπράξει το 800. Η διαδικασία η δεύτερη αρχίζει από σήμερα. Από σήμερα. Είναι η διαδικασία που αρχίζει από σήμερα. Για την επιχείρηση. Αυτή που αφορά τις επιχειρήσεις. Και εκεί θα δηλώσει, νομίζω, τον επαγγελματικό, αν δεν κάνω λάθος, λογαριασμό. Τον επαγγελματικό λογαριασμό, όπου και αυτό είναι η αδικία, όπου επιπλειώνων εταίρων, αν είναι πάνω από ένας, θα μπει ο λογαριασμός στον το χρήμα στον επαγγελματικό λογαριασμό. Μάλιστα. Και θα μοιραστεί μεταξύ των εταίρων. Εκεί κάνουμε μάχη εμείς,
να πάρει από κάθε εταίρος να πάρει από ένα 800. Μάλιστα. Ένα ερώτημα που έχει να κάνει και με κάτι γενικότερο εδώ μας στέλνει ο φίλος μας ο Γιώργος. Έχω, κύριε Μητρόπουλε, 29 χρόνια και 11 μήνες ασφάλεια στο ΤΕΒΕ. Για ένα μήνα δεν μπορώ να βγω στη σύνταξη. Τι μπορεί να γίνει? Γι' αυτό έτυχε να κλείσω την επιχείρηση ένα μήνα νωρίτερα, χωρίς να γνωρίζω ότι χρειάζεται ακριβώς 30 χρόνια. Προσέξτε αυτός ο άνθρωπος τώρα. Για ένα μήνα χάνει τη σύνταξη. Τι ηλικία έχει? Δεν το ξέρω τώρα. Δεν πρέπει να βγαίνει στη σύνταξη. Δεν τον έχουν πληροφορήσει. Αν δεν είναι με 29 χρόνια, δεν βγαίνει νωρίτερα στα 62. Πρέπει να βγει στα 67. Του είπαν ότι χρειάζεται ακριβώς 30 χρόνια. Αυτό μας γράφει. Όχι, όχι, και όχι. Και αυτοί και μας ρωτάνε κι αυτοί. Ναι. Όχι, και οι ίδιοι, και οι ίδιοι οι υπάλληλοι δεν πρέπει να είναι καλά πληροφορημένες. Ρωτήστε τον και να επανέλθει τι ηλικία έχει, διότι με 29 στο ΤΕΒΕ, μόνο στο ΤΕΒΕ, μόνο στα 29 και 11 μήνες. Του είπαν ότι έπρεπε να έχει 30 ακριβώς. Δεν υπάρχει δυνατότητα. Όχι. Με 29 μπορεί να βγει στη σύνταξη, αλλά μόνο στα 67. Όχι νωρίτερα. Όχι νωρίτερα από τα 67. Σε καμία περίπτωση. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μητρόπουλε, εγώ θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Πάντα στη διάθεσή σας και μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, αγαπητέ Χρήστο, να τα πούμε, διότι Τετάρτη, Πέμπτη θα υπάρχει μεγάλη κοινωνική επικαιρότητα. Να τα πούμε άλλη μια φορά. Θα τα πούμε σίγουρα άλλη μια φορά. Τους περήφανους πολίτες της Καστοριάς. Να είστε καλά, κύριε Μητρόπουλε, και εδώ σας ευχαριστούν επίσης, γιατί από προηγούμενη εκπομπή, τότε που δεν ήταν τα γουναράδικα και οι γουνεργάτες του ΣΚΑΔ, είχατε πει ότι θα βοηθήσετε, δεν το ξεχνάνε εδώ οι φίλοι μας. Μα ήταν αυτονόητο, αυτονόητο. Και άλλοι κάτι, όλοι θα πούνε. Δεν υπάρχει να εξαιρεθεί κανένα. Πιστεύετε ότι και αυτοί που δεν έχουν πει, λοιπόν, θα μπουν στην πορεία, έτσι? Θα μπουν εξάπαντος, να το θυμάστε, ότι δεν θα μείνει κανένας εκτός. Δεν υπάρχει κλάδος εργαζόμενος, επιχειρηματίας που να μην πληγεί. Όλοι πρέπει να μπουν. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζονται εδώ μηνύματα από μακροχρόνια ανέργους τώρα. Μας στέλνουν από ανωτά τρία μηνύματα. Και πιστεύω ότι εντός των ημερών, μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή, θα μπουν και οι μακροχρόνια ανέργοι. Είναι μεγάλη αδικία αν δεν μπουν. Αυτό ρωτάνε. Θα μπούμε τελικά στο 800 ή θα μπούμε τελικά σε προγράμματα κοινωνικής κοινοφέλους εργασίας? Το ένα δεν επιτύχει το άλλο. Ας πάρουν προσωρινά το 800 και θα βγουν και θα προβλούν. Μάλιστα. Άλλωστε, λοιπόν, οι αποφάσεις για την κοινωνική εργασία θα βγουν μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ας πάρουν τώρα το 800. Και βλέπουμε. Το ένα δεν εμποδίζει το άλλο, Χρήστο. Ναι, το ένα δεν εμποδίζει. Χαίρομαι που το λέτε, το ένα να μην εμποδίζει. Γιατί βλέπω ότι κάνουν τη σύγκριση. Θα πάρουμε αυτό ή αυτό? Όχι, 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 όχι. Άλλο το ένα. Να κοιτάξουν να πάρουν, να τους εντάξουμε στους μακροχρόνια ανέργους όλους στη λήψη του 800 και ύστερα να συμμετάσχουν στα προγράμματα της κοινωνικής εργασίας. Κύριε Μητρόπουλε, μένουμε εδώ, στεκόμαστε εδώ, αλλά νεώνουμε το ραντεβού κάπου Μεγάλη Πέμπτη, ξέρετε, υπό άλλες συνθήκες. Μεγάλη Πέμπτη εδώ στην Καστοριά είχαμε ένα πολύ ωραίο έθιμο, τον Ιφοπάζαρο. Μα το ξέρω, έχω έρθει στην όμορφη περιοχή σας και προπασχαλινά. Και αυτό δεν θα το έχουμε φέτος. Λοιπόν. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και είχε ένα ιδιαίτερο χρώμα κάθε χρόνο τέτοια μέρα η εκπομπή μας, αλλά φέτος θα έχει διαφορετικό. Ξέρω τι ωραία απολαμβάνεται και τη ζωή και τη φύση. Μας τα έφερε πάνω κάτω ο κορονοϊός, αλλά θα τον νικήσουμε. Ελπίζουμε στη βοήθεια όλης της Ελλάδος για την Καστοριά να ξεπεράσει αυτό που περνάει αμέσως μετά το τέλος αυτής της περιπέτειας. Περιμένουμε τη στήριξη όλης της Ελλάδος. Επλήγει ασύμετρα η όμορφη πόλη σας. Επλήγει ασύμετρα και όλοι συμπαριστάμεθα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μητρόπουλε. Γεια σας. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.